Νέο διέξοδο στην υπόθεση καταβολής των δεδουλευμένων στους 1.400 εργαζόμενους της επιχείρησης Καρυπίδη, που μετρούν 11 μήνες απλήρωτοι και βρίσκονται από το Μάιο σε επίσχυση εργασίας. Μάλιστα, μετά το διέξοδο που σημειώθηκε στην τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, εκπροσώπων των εργαζομένων και της επιχείρησης, η κόντρα φαίνεται να οδηγείται στα άκρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης, μέσω της συχνότητας του 102 FM, ζητά την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την υπόθεση των σούπερ μάρκετ Καρυπίδη. Εδώ υπάρχει ο παραλογισμός και η απόλυτη παραβατικότητα και μάλιστα θα πρέπει σε κάποια στιγμή να επιληφθούν και τα αρμόδια όργανα για, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όταν επικαλείσαι λοιπόν, δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις τίποτα, πού βρίσκεις λεφτά να πληρώσεις κάποιος άλλος? Γι' αυτό ζητώ και δημόσια την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο κύριος Νεφελούδης κατηγορεί τους επιχειρηματίες ότι αφέτησαν τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μία ημέρα νωρίτερα από την τριμερή και προέβλεπε την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων και ενός από τους 11 οφειλόμενους μισθούς. Το απόγευμα της Τρίτης επήλθε συμφωνία σε αυτό. Μάλιστα. Και από τον κύριο Καρυπίδη και από τον νέο επενδυτή. Με επιφυλάξεις βεβαίως σε κάποια επιμέρους ζητήματα. Α, και βέβαια η συμφωνία που τους είχα προτείνει περιλάμβανε την καταβολή τώρα, δηλαδή μέχρι σήμερα μεσημέρι 3 η ώρα, του δώρου και ενός μισθού. Αυτό ήταν σε αντίθεση, ήταν κατάκτηση αυτή η συμφωνία, διότι έρχονταν σε αντίθεση με τα προηγούμενα τα οποία διέδιδε δεξιά και αριστερά ο Καρυπίδης και η συναυτό, ότι θα περικοπούν κατά 50% τα δεδουλευμένα κτλ. Θα είχαν αποδεχτεί. Την Τετάρτη το μεσημέρι, λίγο πριν γίνει η τριμερή συνάντηση, όλα άλλαξαν. Και ήρθαν σε συνάντηση λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή αθέτησαν μια συμφωνία που κάναμε μεταξύ μας. Πούλησαν και εμάς και τους εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους εργαζόμενους η επιχείρηση τους πρότεινε την τροποποίηση της ατομικής του σύμβασης με μείωση αποδοχών, κούρεμα δεδουλευμένων κατά 50% αλλά και μείωση προσωπικού. Δηλώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει να καταβάλει αυτό το ελάχιστο που είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη μέρα με τον Γενικό Γραμματέα και τον κ. Καρυπίδη και τον Ράμο από τα marketing. Βέβαια ήταν μία συνέχιση των εκβιασμών στους εργαζόμενους, ότι ή θα αποδεχτείτε αυτό ή η εταιρεία πάει για πτώχευση. Και στη συνέχεια φάνηκε πόσο συνεχίζουν αυτόν τον εκβιασμό. Με την πρόταση που έγινε στο τέλος αφού είχε λήξει η τριμερή και είχε υπογραφεί το πρωτόκολλο. Από την πλευρά της, η εταιρεία με ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, δεν έγινε καμία αναφορά σε απολύσεις από την πλευρά της. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής της, ζήτησε τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, υπήρξε αναζήτηση επενδυτή που θα τροφοδοτήσει την εταιρεία και θα εγγυηθεί τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Και δει το Υπουργείο Εργασίας και το Σωματείο των Υπαλλήλων Μέτρα τη Θεσσαλονίκη να στηρίξουν τη δημιουργική προσπάθεια, έβαλαν τα φόπλακα στην επένδυση απομακρύνοντας οριστικά τον επενδυτή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.